βρισκόμαστε εδώ στο Μέγαρο σήμερα για να παρακολουθήσουμε τα αποτελέσματα μιας πολύ σημαντικής μελέτης, η οποία παρήγγειλε ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, για τα κοινωνικά και οικονομικά ωφέλη της κρουαζιέρας στην πόλη μας, στην πόλη του Ηρακλείου και στην ευρύτερη περιφέρεια της Κρήτης. Είναι στοιχεία πραγματικά τα οποία είναι πολύ σημαντικά, προκειμένου να μπορέσουμε με βάση αυτά τα στοιχεία να χαράξουμε περαιτέρω πολιτικές για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες κρουαζιέρας στο Ηράκλειο και τέλος πάντων πώς μπορούμε να στοχεύσουμε νέες αγορές, αλλά και τι άλλες υπηρεσίες μπορούμε να παρέχουμε στην πόλη προκειμένου τα ωφέλη αυτά να πολλαπλασιαστούν. Παράλληλα, εξήγησα σήμερα ότι αύριο έχω την τιμή να εισηγούμε το νομοσχέδιο για την κύρωση της σύμβασης μεταξύ του Δημοσίου και του νέου επενδυτή, του νέου ιδιοκτήτη διαχειριστή του λιμανιού Ηρακλείου. Ξεκινάει λοιπόν στη Βουλή η κύρωση της σύμβασης, μια σύμβαση η οποία περιμέναμε πολλά χρόνια στην πόλη του Ηρακλείου, για να μπορέσει επιτέλους να ολοκληρωθεί η μετάβαση των μετοχών από το δημόσιο στον ιδιώτη και να υλοποιηθεί ένα πλάνο ανάπτυξης του λιμένα Ηρακλείου, το οποίο πολλά θα προσφέρει στην πόλη μας. Σήμερα είχαμε πολύ ωραία μια ευκαιρία να συζητήσουμε για την κρουαζιέρα συνολικά και ειδικά για την κρουαζιέρα στο Ηράκλειο. Μπορούμε να πούμε ότι είναι μια πολύ καλή πρακτική αυτό που γίνεται σήμερα, διότι πολλά ακούγονται για τον αντίκτυπο της κρουαζιέρας, άλλα θετικά και άλλα αρνητικά, και ο καθένας έχει σχηματίσει μια άποψη η οποία δεν στηρίζεται πάνω σε στοιχεία. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα, είχαμε τη δυνατότητα με την πρωτοβουλία του ΟΛΗ, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου και του συνολικά της Διοίκησης του ΟΛΗ, να έχουμε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση για ποιες είναι οι επιπτώσεις κοινωνικές και οικονομικές στην πόλη της κρουαζιέρας. Και γι' αυτό για μας είναι μια πολύ καλή, όπως είπα προηγουμένως, μια πολύ καλή πρακτική, διότι θέλουμε όλες τις αποφάσεις μας και την εικόνα που έχουμε για την τουριστική κίνηση της χώρας με όρους βιωσιμότητας και με όρους, και με, φυσικά και με ποσοτικούς όρους, να στηρίζεται σε αριθμούς και σε δείκτες. Αυτό που έχουμε να πούμε εδώ πέρα είναι ότι αυτή τη στιγμή η συνολική πολιτική για τον τουρισμό έχει σαν κύριο στόχο τη βιωσιμότητα, δηλαδή βλέπουμε ότι με τους αριθμούς ότι πάμε σχετικά καλά, μας ενδιαφέρει η ποιότητα και ο αντίκτυπος κοινωνικός και οικονομικός ο οποίος υπάρχει σε όλες τις μορφές τουρισμού στη χώρα, προκειμένου αυτό να μην χαλάσουμε την εμπειρία που δίνουμε στους πελάτες, που δίνουμε στους τουρίστες και στους ταξιδιώτες που μας εμπιστεύονται, καθώς επίσης και στις τοπικές κοινωνίες. Ανάπτυξή του και νομίζω έχουμε πετύχει πολύ ικανοποιητικά νούμερα. Τελευταία υπάρχει πολλή συζήτηση για το θέμα του υπερτουρισμού και έχει στοχοποιηθεί κατά κάποιον τρόπο το κομμάτι της κρουαζιέρας ότι αυτό επιβαρύνει την όλη κατάσταση. Γι' αυτό ανακύπτει το ερώτημα αν τα ωφέλη τελικά από τον τομέα της κρουαζιέρας είναι περισσότερα και πόσο πολλά και μεγάλα είναι για ένα προορισμό. Γι' αυτό αναθέσαμε στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά πέρυσι να εκπονήσει μια μελέτη για τον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο της κρουαζιέρας στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή του Ηρακλείου. Η μελέτη αυτή διήρκησε 12 μήνες, από τον Μάιο του 2023 μέχρι τον Μάιο του 2024. Μοιράστηκαν περίπου 2.700 ερωτηματολόγια σε επιβάτες και μέλη πληρώματος, ένα αρκετά μεγάλο στατιστικό δείγμα. Και σήμερα είχαμε την ευχαρίστηση να παρουσιάσει τα αποτελέσματα αυτά ο κύριος Πάλης από το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Νομίζω ότι είναι αρκετά ενδιαφέροντα, για να μην πω εντυπωσιακά, τα αποτελέσματα, καθώς η συνολική οικονομική επίπτωση για την ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου σε οικονομικούς όρους ανέρχεται περίπου στα 60 εκατομμύρια ευρώ και 521 θέσεις εργασίας υποστηρίζονται από το κομμάτι της κρουαζιέρας. Το σημαντικό στοιχείο της σημερινής εκδήλωσης για την παρουσίαση αυτής της πρωτότυπης, πρωτογενούς μελέτης και έρευνας που έγινε από τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και το Πανεπιστήμιο Πειραιά, ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα εγνωσμένου κύρους και σίγουρα η υπογραφή αυτή φέρει αποτέλεσμα, είναι το σημαντικό να ποσοτικοποιήσουμε αυτό που έχουμε εμείς ως αίσθηση ή αν θέλετε και ως πολιτικό στόχο, πώς θα αυξήσουμε την επίδραση του τουρισμού κρουαζιέρας στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι και οι κατακεφαλήν δαπάνη αλλά και οι έμεσες δαπάνες
ειδικά για το Ηράκλειο, σημαίνουν για την τοπική και περιφερειακή οικονομία θέσεις απασχόλησης και πρόσθετο εισόδημα. Αυτό που πρέπει να δούμε και αυτό που επιβεβαιώνεται και μέσα από τη μελέτη αλλά και την παρουσία όλων των φορέων σήμερα εδώ, είναι πώς το τουριστικό σύστημα του Ηρακλείου, της πόλης του Ηρακλείου αλλά και του νησιού της Κρήτης, επιτρέψτε μου να πω, διότι το λιμάνι της κρουαζιέρας εδώ, του Ηρακλείου αλλά και των Χανίων και των υπολείπων λιμένων δείχνουν ότι υπάρχει και τουριστικό προϊόν αλλά και οικονομικό αντικείμενο για να συμπληρώσει το κανονικό τουριστικό προϊόν της Κρήτης. Αυτό απαιτεί συνεργασία και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι βρισκόμαστε σε μια φάση ειδικά για τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου όπου σε μια εποχή μετάβασης ερχόμαστε στην καλύτερη εποχή του λιμανιού να συζητήσουμε για το τι καλύτερο μπορεί να γίνει και σε νέες επενδύσεις για να φιλοξενήσουμε ακόμη περισσότερα κρουαζιερόπλοια και να επωφεληθεί η τοπική κοινωνία και η πόλη ακόμη περισσότερο. Ωραία, ακούσαμε και τον κύριο Σενετάκη να λέει ότι από αύριο θα τεθεί προς συζήτηση, θα εισηγηθεί στη Βουλή το θέμα της αξιοποίησης του λιμένα Ηρακλείου κατά το 67% που λαμβάνει ο επενδυτής. Τι σχολιάζετε εσείς πάνω σε αυτό? Νομίζω ότι έρχεται να επιβεβαιωθεί μια κεντρική πολιτική επιλογή. Μια κεντρική κατεύθυνση που ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει θέσει από την πρώτη στιγμή για την αξιοποίηση των περιφερειακών λιμένων. Αξιοποίηση σημαίνει ενοικίαση, σημαίνει δεν εκχωρεί το ελληνικό κράτος τη γη, δεν εκχωρεί την υποδομή, αλλά έρχεται να συνεργαστεί με τον ιδιωτικό τομέα για να γίνουν οι αναγκαίες επενδύσεις που οι ιδιωτικοί πόροι θα βοηθήσουν. Όμως, το σημαντικό είναι ότι αυτή η αξιοποίηση του λιμανιού θα φέρει ακόμη θετικά οικονομικά αποτελέσματα, εδραίωση θέσεων εργασίας και αυτό που εμείς λέμε και ως Υπουργείο Ναυτιλίας, το Ηράκλειο, θα έλεγα και το λιμάνι, είναι ένα παράδειγμα για την γαλάζια και θαλάσσια οικονομία, με την ανάπτυξη και άλλων κλάδων μαζί με την κουραζιέρα, του θαλάσσιου τουρισμού, του γιότινγκ και φυσικά την εδραίωση του λιμανιού και ως προς το ακτοπλοϊκό του ρόλο.